Ο Οδυσσέας όμως άκουγε και φώναζε. Φώναζε, εν τέλει δεν τον άκουγε κανένας. Και έτσι ξεπέρασε το εμπόδιο αυτό. Εμείς, αδέρφια μου, στο θέμα αυτό που μας ανέτρεψε ο πατέρας, βάζουμε στα αυτιά μας βουλοκαίρι του πονηρού, γιατί γνωρίζουμε ακριβώς ποιο είναι το πονηρό και ποιο είναι το αγαθό. Και να σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα δικό μου προσωπικά, που πρέπει να το έχετε και εσείς όλοι σας. Όταν θέλουμε να κάνουμε οτιδήποτε έργο, οτιδήποτε κίνηση, οτιδήποτε συνεργασία, αν έχει το δόλο του πονηρού να κάνουμε κακό στον συνάνθρωπό μας, δεν μας βλέπει κανείς. Η συνείδησή μας όμως μέσα μας ελέγχει. Αυτή τη συνείδησή μας μέσα καταγράφεται. Δεν θα δώσουμε λόγο αν δεν προσέξουμε. Αν όμως κάνουμε έργο αρεστό, αγαθό στο συνάνθρωπό μας, η συνείδησή μας πετάει. Πετάει που ό,τι και να κάνουμε εφραίνεται τόσο πολύ που δεν κουράζεται μπροστά στην κίνηση αυτή την αρεστή που λέγεται αγάπη. Λοιπόν, ας κοιτάξουμε αδέρφια όλοι μέσα από την Εκκλησία, μέσα από τον αρχηγό μας τον Χριστό και τους πνευματικούς μας πατέρες, ο καθένας έκαστον, να κάνει αυτό τον αγώνα της αγάπης στον εαυτό του και στους συνανθρώπους του, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ανάγκη από λόγια αγάπης, διότι αγάπη ακούμε, αλλά αγάπη δεν βλέπουμε. Και θέλω να φέρω και ένα άλλο παράδειγμα που είναι πρόσφατο, πριν 2-3 μέρες περίπου. Στο σπίτι εδώ απέναντι πέρασε ένας άνθρωπος και είχε ανάγκη να πάρει τη δόση του, να πάρει την ηρωίνη που λέμε, να κάνει ένεση, και με παρακάλεσε να του δώσω ορισμένα χρήματα, είχε κάτι να μου δώσει, να μου προσφέρει για να ανταλλάξει το χρήμα που θα του δώσω για να πάει να πάρει τη δόση του. Κατάλαβα ότι αν έκανα την πράξη αυτή θα ήμουν ο χειρότερος άνθρωπος στη γη πάνω. Θα τον έστενα στον ψεύτικο παράδεισο, στον παράδεισο που θα τον πήγαινε τον ψεύτικο και στην κόλαση και στον ψεύτικο παράδεισο που νόμιζε αυτός ότι είναι παράδεισος, ενώ δεν είναι παράδεισος, και αν χανόταν η ψυχή αυτή θα είχα και εγώ να δώσω λόγο που θα τον έστενα εκεί. Προσπάθησα, του μίλησα και εφόσον είδα ότι είχε πορωθεί τόσο πολύ, δεν έκανα τίποτα παραπάνω από αυτό που είπα πρωτήτερα εδώ πάλι, ότι φίλε μου, έχω και είδε, γύρισες όλα τα μέρη, δοκίμασες πολλά πράγματα, ακαταστασίες, μέσα σου έχεις αναταραχή, δεν αισθάνεσαι όμορφα. Μόνο με το δηλητήριο όταν βάζεις πάνω σου, χάνεσαι και νομίζεις ότι κάπου βρίσκεσαι. Αυτό όμως είναι ψευδέστηση και μία μέρα θα χαθείς. Και θα χαθείς και όχι από τη ζωή μόνο αυτή, και από την άλλη που ήρθε ο Κύριος για να μας ανοίξει. Και άραγε, άνθρωπε μου, δεν έχεις προορισμό στη γη πάνω. Λοιπόν, έρχου και είδε, πήγαινε στην Εκκλησία και τι θα μου προσφέρει, έρχου και είδε, πήγαινε στην Εκκλησία και θα με θυμηθείς, πήγαινε στην Εκκλησία και άνοιξε τα αυτιά σου, παιδί μου, του λέω 2 ώρες και θα δεις αυτά που θα υποθούνε. Και η Εκκλησία, αν αφήσεις το πρόβλημά σου στην Εκκλησία, έχει τη δύναμη να σου λύσει το πρόβλημα, έχει τη δύναμη. Άλλο τίποτα να έχουμε εδώ, όχι, το είπαμε αυτό. Πέτρο 29. Ναι, το είπα. Λίγο παρακάτω, ώρα έχουμε. Συντήρηση ο κρίνων αλότριων ουκέτην το ιδίο κυρίω στίκη υπήπτη. Σταθήσετε δε δυνατός γάρ έστιν ο Θεός στήσε αυτόν. Δηλαδή, εδώ θέλει να μας πει ο Απόστολος ότι αυτό το δούλο, το συνάνθρωπό σου, γιατί τον εκκρίνεις, εσύ δεν είσαι τα αφεντικό που θα τον εκκρίνεις,
και αν υπήρχε κάποιο αφεντικό μπορούσε να τον εκρίνει σωματικός, γιατί δεν έκανε τη δουλειά που τον επέρανε σωματικά. Πνευματικά δεν έχει το δικαίωμα να τον εκρίνει κανείς. Αυτός που είναι ο κριτής είναι ο Κύριος, διότι αυτός είναι ο Κύριος, ο αρχηγός, και αυτός είναι που μπορεί να κρίνει. Αυτός είναι ο Κύριος. Και από εκεί εσύ που κρίνεις τον άνθρωπο, λέει, δεν δυνατός γάρ έστιν, ο Θεός στήσε αυτόν. Και ο Θεός έχει τη δύναμη που εσύ δεν ξέρεις πώς δουλεύει, χάρη του Θεού, μπορεί αυτόν να τον σηκώσει και να τον εστήσει, ο Θεός στήσε, λέει, αυτόν. Δηλαδή, να τον σηκώσει και να τον κάνει ανώτερο από σένανε και σένανε να σε εγκαταλείψει με την πράξη σου αυτή και να πέσεις και να δεις τα πάνω κάτω. Δηλαδή, εκεί βγαίνει το συμπέρασμα ότι η κρίση και οι βουλές πρέπει να είναι του Θεού. Δηλαδή, αυτό που θα κρίνει, που θα κατευθύνει, που θα οδηγεί, που θα μαρτυρεί, που θα είναι οδηγός, που θα είναι ο άγγελος, που θα είναι ο φωτοδότης, που θα είναι για τον κάθε άνθρωπο η πηξίδα, είναι ο Κύριος. Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να του δείξουμε την Εκκλησία, να του δείξουμε την αγάπη, και η Εκκλησία έχει τη δύναμη να του δώσει αυτό που ζητάει. Η Εκκλησία, άνθρωπος που μπαίνει στην Εκκλησία μέσα, αποκλείεται να μην βρει το φάρμακο, ό,τι πάθηση και να έχει. Η Εκκλησία έχει για όλες τις αρρώστιες, για όλες τις παθήσεις, όλα τα φάρμακα. Και το φάρμακο δρά στην Εκκλησία μας μέσα και ακόμα και σε παθήσεις που λέμε όλοι μας ότι δεν γίνεται καλά. Και όμως γίνεται. Πώς? Ας το δούμε με ένα μικρό παράδειγμα. Βλέπουμε τους 10 λεπρούς. Ο Κύριος μας φέρνει ένα παράδειγμα. Τους 10 λεπρούς. Μιλάω για την Εκκλησία. Οι λεπροί αυτοί αναγκαστήκανε και φύγανε από το χώρο τους και κατεβήκανε λίγο πιο κάτω που θα πέναγε ο Κύριος σε ένα σταυροδρόμι, και από το πάνω σημείο αυτό που ήτανε, που είχαν ξεπροβάλει, φωνάζανε. Φωνάζανε τον Κύριο. Ο Κύριος όμως που γνωρίζει τα κρύφια των ανθρώπων μέσα στις ψυχές, γνώριζε ότι εκεί υπήρχε το πρόβλημα και πέρασε από κοντά τους και τους είπε, τι ακριβώς θέλετε? Θέλουμε να γίνουμε καλά, Κύριε. Έχουμε κολλήσει αυτή τη θανατηφόρο λέπρα που είχαν αποκοπεί από τους ανθρώπους. Διότι όποιος κόλλαγε εκείνη την εποχή λέπρα, σήμερα ας το πούμε AIDS. Ας το πούμε AIDS. Τους πηγαίνανε σε κάποιο χώρο άλλο που ήταν όλοι αυτοί ομοιοπαθείς και δεν είχαν καμία δουλειά με τους άλλους τους άνθρωπους, τους υγιείς. Ο Κύριος τι λέει? Θέλετε να γίνετε καλά? Πορεύεστε προς τον ναό του Σολομώντος, την Εκκλησία, να δείξετε τα σώματά σας στους ιερείς και θα γίνετε καλά. Και να σας γράψουν και στο βιβλίο, σαν μέλη νομοταγής και να είστε, γιατί τους είχαν εξεγράψει. Δηλαδή, τι τους λέει? Δεν τους έκανε καλά. Μπορούσε να τους κάνει καλά. Και τι τους λέει εκεί? Πηγαίνετε στην Εκκλησία, στο ναό του Πατρός μου, στους ιερείς, να δείξετε τα σώματά σας και θα σας κάνουν καλά. Και να σας κάνουν πάλι μέλη της πολιτείας και να είστε πολίτες της πολιτείας, ελεύθεροι, νομοταγείς και υγιείς. Και πηγαίνοντας στην Εκκλησία που πήγανε όλοι, κάθοδον γινήκανε καλά. Πήγανε στην Εκκλησία, δείξανε τα ονόματά τους, η Εκκλησία τους ξαναέβαλε και από τους 10 λεπρούς ένας γύρισε να πει ευχαριστώ.
στον Κύριο. Και ο Κύριος λυπήθηκε πάρα πολύ και είπε, μα εγώ 10 έστειλα για να γίνουν καλά. Δεν γίνηκαν όλοι καλά. Ήξερε αν είχαν γίνει καλά. Γιατί ήρθε ένα να μου συμπαρασταθεί και να πει ευχαριστώ, να δείξει δηλαδή ευγνωμοσύνη προς τη δωρεά που του έδωσα. Άραγε βλέπουμε ότι η Εκκλησία μας πλήθος ανθρώπων έχει κάνει καλά και από το κουτί που λέγεται τηλεόραση βγαίνουμε να λέμε πράγματα που δεν ωφελούν. Και αυτό το θαύμα που έχει ο κάθε άνθρωπος μέσα του που το ξέρει, το αισθάνεται και πρέπει να το προβάλλει, ο Κύριος το ζητεί αυτό, το ζητεί. Για να λέει 10 έκανα καλά. Οι άλλοι που είναι, ένας ήρθε μόνο. Άρα βλέπουμε μέσα από την Εκκλησία μας, πολλοί παίρνουν τις δωρεές και δεν ομολογούν. Άρα εμείς πρέπει να δούμε ακριβώς ότι η Εκκλησία δεν είναι ο ιερέας, δεν είναι ο παπά. Αυτός είναι ο διάκονος, ο ελάχιστος που διακονεί το λόγο του Κυρίου και ο Κύριος λέει διαμέσου της Εκκλησίας του ότι άνευ εμού ου ποιήσετε αγαθό. Δηλαδή θέλει να πει άνευ της Εκκλησίας μου που έχω αφήσει δεν μπορείτε να κάνετε κάτι καλό, αγαθό. Και αν κάνετε κάποιο αγαθό με το δικό σας μυαλό δεν θα είναι στερεότυπο.